να συνεχίζω και ρωτάω και τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη, τελικά τι είναι αυτό που έχει φέρει και γιατί η επίσκεψη του κυρίου Γεωργαντά εδώ στην Κρήτη. Γιατί αν ήρθε για να σας δει, να ακούσει τα προβλήματά σας, πολύ πολύ καλά το έκανε, έπρεπε να είχε την επαφή μαζί σας. Και αν τα δώρα που σας έφερε είναι τελικά τα 28, τόσο ευρώ ή είναι τα 28,7 εκατομμύρια ευρώ ή αν είναι τελικά τα 100 εκατομμύρια ευρώ για τους νέους αγρότες. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Τα 100 εκατομμύρια, από τα 100 εκατομμύρια είναι τα 28,5 εκατομμύρια που μας έδωσε χθες. Εδώ για το Ηράκλειο, τα υπόλοιπα τα μοίρασε? Όχι Ηράκλειο, Κρήτη. Γιατί το γραφείο του έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου το οποίο αναφέρει ότι έδωσε το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό ρώτησα και λέω, ρε παιδιά, αποφασίστε. Όχι στην περιφέρεια Κρήτης. Ενισχύθηκε με 100 εκατομμύρια ευρώ το πρόγραμμα των νέων αγροτών που τρέχει για όλη την ελληνική επικράτεια. Στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε περίπου 3.500 δηλώσεις από νέους που κάτω του 41 χρονού, γιατί και μέχρι 41 μπορούσε να δηλώσει, είναι το τρέχον πρόγραμμα. 3.500 αιτήσεις, ήταν 30 εκατομμύρια ευρώ η επιχορήγηση σε κάθε περιφέρεια. Με αυτόν τον τρόπο θα περνούσαν περίπου 1.000 παραγωγοί. Βαριά, 1.000 νέοι αγρότες. Ναι. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι θα μέναν. Δηλαδή το 1 τρίτο θα περνούσε από τα κονδύλια που είχε βγάλει στην περιφέρεια Κρήτης. Επειδή είδε ότι υπήρχε μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα σε όλη την ελληνική επικράτεια, ενίσχυσε και την περιφέρεια Κρήτης με το 1 τρίτο των χρημάτων που έκρινε για όλη την ελληνική επικράτεια. Ωραία. Να το διορθώσει λοιπόν το γραφείο του για να μην αφήνει τα πράγματα να έχουν μια διαφορετική εικόνα. Αυτό καταλάβαμε εμείς. Τώρα, αν μας το δέσε διαφορετικά. Δεν λέω για εσάς, πολύ καλά το κάνατε. Δεν νομίζω να δώσει στην Κρήτη 100 εκατομμύρια, πρέπει να γίνει. Μα γι' αυτό είπα το γραφείο του να πάει να το διορθώσει. Ναι, τυπογραφικό λάθος. Ευτυχώς υπάρχουν και τα τυπογραφικά λάθη. Υπάρχουν τα τυπογραφικά λάθη. Ευτυχώς. Ναι. Λοιπόν, εκτός από τους νέους αγρότες, που είναι, για να σας πω τώρα, πέραν των όσων λέμε, μια καλή είδηση, ότι ξέρετε, ενισχύονται αυτοί οι άνθρωποι, τόσες χιλιάδες αιτήσεις στο νησί, σε όλη την Ελλάδα, και καλό είναι να ενισχυθούν για να πάρουν τα μπρος, η μηχανή να κινηθεί διαφορετικά. Στα υπόλοιπα θέματα τα οποία σας απασχολούν και είναι πολλά, εκεί είναι που θέλω να ακούσω τι ακριβώς γίνεται, κύριε Χιλετζάκη. Γιατί είναι το θέμα της Ταφίδας, γιατί είναι το θέμα της αναμπέλωσης, γιατί είναι το θέμα της Ρακής, γιατί είναι αρκετά θέματα. Κυρία Δουλγεράκη, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει ο Έλληνας κτηνοτρόφος και αγρότης είναι το υψηλό κόστος παραγωγής. Ναι. Είτε αυτό λέγεται λιπάσματα, είτε λέγεται φυτοφάρμακα, είτε λέγεται ζωοτροφές. Το κεφάλαιο θα αρχίσει να αποσυμφορηθεί. Και τι σημαίνει το κεφάλαιο χάνεται μάλλον. Ο κτηνοτρόφος μετά το πάσχα θα αναγκαστεί να σφάζει τα πρόβατα, επομένως δεν θα έχει ζωικό κεφάλαιο. Ή θα υποσιτίζονται τα ζώα του και θα κρατάει ίσα ίσα το ζωικό κεφάλαιο για να καλύψει τη κτηνοτροφική επιδότηση που παίρνει. Και δεν θα έχει τις αποδόσεις ούτε σε γάλα, ούτε σε αμνοερήφια, ούτε τίποτα. Δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή, αν αυτό συνεχιστεί, όλα τα αρνάκια που θα τρώμε το Πάσχα θα είναι εισαγόμενα. Σε καθαρισμένο αυτό. Και πολύ πιο ακριβά από ό,τι είναι τώρα. Αν συνεχιστεί αυτό το παραμύθι με τις ζωοτροφές. Όσο αφορά το άλλο παραμύθι, γιατί πρόκειται περί παραμυθιού και θα εξηγήσω γιατί είναι παραμύθι, έχει να κάνει με τα λιπάσματα. Με το κόστος παραγωγής, με τα πετρέλαια, τα αυξημένα και όλα αυτά. Λοιπόν, ο ελαιοπαραγωγός που έχει ένα πάγιο κεφάλαιο που λέγεται ελαιόδεντρο, που αυτό το πάγιο, αν δεν το καθαρίσει, αν δεν το οργώσει, αν δεν το λιπάνει, δεν είναι ότι χάνει μία χρονιά, τον πάει πίσω μία πενταετία. Και τον πάει πίσω μία πενταετία γιατί μέχρι να ξαναβρει τη φυσική κατάσταση, το δέντρο, δηλαδή να ξαναισορροπήσει στο επίπεδο, σε μια ωραία πλούσια βλαστοφορία που να έχουμε καινούριους βλαστούς που να μας αποδίδουν καρπούς και τα λοιπά, αν το παρετήσει τη δεντρώδης καλλιέργεια μία χρονιά, μετά θέλει πέντε χρόνια να συνηφέρει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι φέτος οι παραγωγοί μας δεν βάλανε λίπασμα. Δεν βάλανε λίπασμα γιατί τα λιπάσματα
διπλασιαστήκανε, τριπλασιαστήκαν οι τιμές τους. Και αυτοί βάλανε το λίγο λίπασμα που βάλανε, το βάλανε ίσα ίσα για να μπορέσουν να συντηρήσουν λίγο το κεφάλαιό τους να μην διαλύσει. Γιατί δεν έχουν άλλους πόρους πέρα από το αγροτικό πόρο. Όσο αφορά τα φυτοφάρμακα και αυτά, τώρα που έχουν ξεκινήσει τα πρώτα ραντίσματα που λέμε εμείς, τη δανειοκτονία και τα λοιπά, έχουμε σέβασμα συγκεκριμένο που είναι η ναυαρχίδα της δανειοκτονίας και από 27 ευρώ πέρυσι κάνει 107 ευρώ φέτος. Μα τι λέτε, από 27, 107, πλάκα από μου κάνετε. 27 ευρώ φάρμακο της δανειοκτονίας πήγε στα 107 ευρώ. Τώρα τα άλλα φάρμακα αν ανέβουνε, δεν ανέβουνε, δεν γνωρίζουμε ακόμα. Γιατί υπάρχουν και αποθέματα από πέρυσι και δεν γνωρίζουμε. Επομένως, ο πρωτογενής τομέας, καλό είναι να λέμε, α, ωραία, ενισχύσαμε με 28 εκατομμύρια, που εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος με τα 28, έπρεπε να ενισχυθούν και οι 3.500 παραγωγοί στην Κρήτη, για να πάρει μπροστά η αρμομηχανή και να ξεκινήσει ο πρωτογενής τομέας από το λίθαργο που είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτούς τους νέους ανθρώπους πάμε να τη βάλουμε σε ένα επάγγελμα που έχει πιο μέλλον. Ποιο είναι το μέλλον του επαγγέλματος? Πέρυσι δεν είχαμε βεντέμα καθόλου. Από τη μια άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη έχουμε τον πόλεμο της Ουκρανίας, σπορέλαια, ηλιέλαια, φυστικέλαια, όλα αυτά έχουν διπλασιαστεί και βλέπουμε το έξτρα παρθένο. Αυτά δεν τα χρησιμοποιούμε. Μπράβο, και δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Γίνονται εκεί με το σταγονόμετρο οι εμπορικές πράξεις στα 3,5 ευρώ. Και ενώ αυτές οι τιμές διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται, για το δικό μας το λάδι, αυτό το χρυσάφι, λέτε ότι παραμένουμε στάσιμοι. Από 1,40 το ηλιέλαιο έχει πάει 3,5 ευρώ. Και από 3,20 το λάδι που ήταν στάσιμο πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας έχει πάει 3,5. Έχει ανέβει 30 σεντ και δεν γίνονται και εμπορικές πράξεις με όρεξη. Γίνονται σιγά σιγά, όχι με όρεξη. Ορεξάτα δεν γίνονται οι εμπορικές πράξεις. Στο τέλος όμως, κύριε Χιλετζάκη, ξέρετε, είτε ηλιέλαιο είναι, είτε σπορέλαιο είναι, είτε φοινικέλαιο είναι, είτε ελαιόλαδο είναι, θα φτάσουμε να μην μπορούμε να αγοράζουμε, αν δεν έχουμε δική μας παραγωγή, να μην μπορούμε να αγοράσουμε κανένα από αυτά τα προϊόντα εξαιτίας της τιμής. Οπότε χαμένοι θα είμαστε όλοι. Κυρία Δουλγεράκη, χαμένοι είμαστε όλοι. Τώρα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία η δικιά μας και έχουμε ξεκινήσει και προσπαθούμε να βάλουμε μπροστά τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Εγώ σκάβω κάθε μέρα με τρακτέρ, δικά μου ιδιότητα, και έχω 500 με 600 ευρώ κάψιμα τη μέρα. Ενώ πέρυσι, τέτοια εποχή, είχα κάψιμα 200 με 300 ευρώ. Αυτό κατευθείαν συνεπάγεται και φαίνεται ότι αυξάνει το κόστος παραγωγής. Και κάνουμε και σκέφτομαι και λέω, να παράξω προϊόν και μετά να είναι στα αζήτητα, να έχω μία τιμή όπως την περσινή, ενώ το κόστος παραγωγής μου έχει διπλασιαστεί. Φέτος περιμένουμε μια καλή χρονιά στην Κρήτη στο ελαιόλαδο, που οι ελιές θα έχουν βεντέμα λόγω του βαρύ χειμώνα που είχαμε και όλα τα συνεπάγεται που βοηθάνε την ελαιοκαλλιέργεια. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Θα παραμείνει πάλι το λάδι στο 2% την περσινή χρονιά με ένα αυξημένο κόστος παραγωγής? Εργάτες δεν υπάρχουν. Τους κυνηγάμε με το τουφέκι που λέμε για να τη βρούμε, και αυτή τα μεροκάματα όντως είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή το κράτος εμπράκτος δεν λειτουργεί υπέρ του παραγωγού και να τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει τώρα, η ελεύθερη αγορά δεν είναι. Αντίς ο κύριος Γιωργαντάς να ψάχνει φυτάρι από την Αμερική, έπρεπε να ψάχνει τρόπους να λύσει τις διατροφικές απαιτήσεις του λαού του με καλλιεργήσεις και με δελεαστικά προγράμματα για να πάρει μπροστά η αρμομηχανία. Καλά, πείτε μου τώρα ότι είσαστε αλήθεια υπέρ της πρότασης ή να το πω διαφορετικά, να θέσω διαφορετικά την ερώτηση, ότι βλέπετε θετικά εκείνη την πρόταση που ακούστηκε κάτω από τις ελιές να μπει και στάρει για να καλύψει τις ανάγκες των ζωντανών? Ακούστε να δείτε, κυρία Δουζιά, θα σας πω κάτι. Εφόσον θέλατε την ελιά στο διάλογο και το στάρι, θα σας πω κάτι. Το 2015 που ξεκίνησε η νέα προγραμματική περίοδο, το 2015 μέχρι το 2019, η ελαιοπαραγωγή χάσανε 50 με 55% στις αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτά φύγανε και πήγανε στα ψυχανθή.
Ναι, πήγανε σωστά. Στα κυτηρά, πήγανε σωστά. Στα στάρια, στα καλαμπόκια και τα λοιπά. Σωστά. Δεν πάραξε όμως, δεν πάραξε ο παραγωγός που τα πήρε. Τα δικά μου λεφτά που μου πήρε ο παραγωγός δεν μου τα πάραξε. Δεν μου τα πάραξε τα δικά μου χρήματα. Γιατί φαίνεται αυτό από το ισοζύγιο εξαγωγών και χώριας αγοράς κλπ. Να μην καταλάβετε. 900.000 τόνοι είναι οι ανάγκες της χώρας μας σε μαλακό σιτάρι και παράγουμε μόνο το 10%. Και προκαλώ εγώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μου φέρει το εμπορικό ισοζύγιο του μαλακού σιταριού ή και το ζωοτροφό του 2015 και να μου ξαναφέρει και το εμπορικό ισοζύγιο του 20 το 21 να δούμε όλα αυτά τα χρήματα, τα 110 εκατομμύρια που φεύγουν από τον Αν πραγματικά της... πήγανε στην παραγωγή, θέλετε να πείτε, και αν είχαμε παραγωγή. Που ενισχυθήκαν οι άλλες περιφέρειες στην υπόλοιπη χώρα. Ναι, ναι. Αν ναι, ναι. πήγανε στην παραγωγή, να το χειροκροτήσουν και να το επικροτήσουν και να μην αγοράζουν. Ναι, ή αν για πολιτικούς λόγους και για άλλα πράγματα φύγανε και πήγανε αλλού, αυτό λέτε. Ναι, αλλά η Κρήτη μας από τα 300, έχασε, από τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Κυρία Δουλγεράκη, που έπαιρνε στις αρχές του 2015, παίρνει τώρα, που είναι το 2021, 240 εκατομμύρια ναι, ευρώ. Ναι, και το έχετε πει πολλάκις το τελευταίο διάστημα, κύριε Χιλιτζάκη, σε όλους τους τόνους. Δεν ξέρω αν δίνει απάντηση σε αυτό, αλλά απαντήστε μου σε αυτό, επειδή έγινε τώρα έτσι όπως έγινε η αναφορά, θα μπορούσε θετικά αυτό να εξεταστεί. Θα πρέπει να μας δώσουν και οι Ευρωπαίοι σαφέστατα την έγκρισή τους, έτσι κάτω από την ελιά, να μπει και στάρι για τις ανάγκες των ζωντανών. Ακούστε να δείτε. Εμείς έχουμε λαμπρά παραδείγματα ότι στις αράδες των ελιών έχουν φυτευτεί και κυπευτικά και ψυχανθεί κατά καιρούς. Δεν είναι δηλαδή κάτι το πρωτόγνωρο, ούτε θέλουμε κάποια επιστημονική τέτοια. Απλώς, όταν κάνουμε την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, υπάρχουν ζώνες. Υπάρχουν ελαιοκομικές ζώνες, υπάρχουν ζώνες σιτηρών που έχουν άλλο χρώμα στο χάρτη κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο παραγωγός, όταν δεν δηλώνει σιτηρά, να πουλάει με τιμολόγιο σιτηρά. Mm. Πρέπει να του δώσει την έγκριση το Υπουργείο να κάνει τη συγκαλλιέργεια αυτή και να έχει. Εγώ δεν σας λέω να βάλουμε σιτάρι ή να βάλουμε ζωοτροφές. Μπαίνουν, κυρία Δουλγεράκη, γιατί ένα χωράφι που είναι 10 στρέμματα, κάλλιστα τα 7 στρέμματα μπορούν να καλυφτούν με ψυχανθή για να καλύψουν τις ανάγκες σε ζωοτροφές mm-hmm. της χώρας μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν είναι τέτοιο. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή παράδειγμα παραγωγού στην Γνωσό, μέσα σε λιόφυτο, παράγει επί 17 χρόνια τώρα εξαιρετικά κυπευτικά βιολογικά και έχει πολύ επιθυμητά αποτελέσματα. Μάλιστα. Το δηλώνει σε δύο κατηγορίες, το επιτρέπεται αυτό, επειδή πριν από λίγο κάνατε το διαχωρισμό ή πάει μαζί με τις ελιές η δήλωσή του? Όχι, απλώς ο παραγωγός αυτός έχει ένα χωράφι που βάζει κυπευτικά και βάζει συμπληρωματικό και το διπλό αλλιώ που είναι δικό του. Μπορεί να το καλύψει. Ένας όμως ελαιοπαραγωγός που έχει μόνο ελιές, ναι. δεν μπορεί να δηλώσει και Μάλιστα. τη σειρά, γιατί καταλαβαίνετε. Ωραία. Είναι μία από τις απαντήσεις που ενδεχόμενα περιμένετε το Σάββατο που θα βρίσκεται εδώ εκ νέου, γιατί έχουμε και το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε θα βρίσκεται εδώ εκ νέου ο κύριος Γιώργαντας. Έχω την εντύπωση πως η βαλίτσα το Σάββατο θα είναι άδεια. Δεν προλαβαίνουν όλα αυτά να απαντηθούν σε 2 με 3 εργάσιμες μέρες. Mm-hmm. Και να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Δουλγεράκη. Εγώ με τον καινούργιο υπουργό έχω συναντηθεί 2 φορές στο Υπουργείο. Τη μία φορά με θεσμικούς φορείς του συνεταιριστικού χώρου και την άλλη φορά με θεσμικούς φορείς του συνδικαλιστικού χώρου. Τα προβλήματά μας δεν περίμενε να στην περιφέρεια Κρήτη και να τα πούμε, τα γνώριζε. Τα γνωρίζει γιατί έχει και αυτό στη βουλά το ρέστου. Υπάρχουν και κομματικά στελέχη που είναι αποδέχτες των προβλημάτων του πρωτογενή τομέα και είναι ενημερωμένος πλήρης ο υπουργός. Από εκεί και πέρα όμως έπρεπε, δηλαδή εμένα η απάντηση, πείτε μου τα και το Σάββατο που θα κατέβω θα δω τι έχω, δεν με καλύβει. Δεν προλαβαίνουν αυτά. Και εγώ να ήμουν υπουργός που το γνωρίζω
το παραμύθι καλά, δεν έχω το μαγικό ναι, ακριβώς. Όταν ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας το καθολικό το Πάσχα, ότι θα είναι διαφορετικά τα δεδομένα λειτουργίας υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν στελέχη από το Υπουργείο που αυτή την ώρα δεν μπορούν να ελιχθούν έτσι ώστε να δοθούν τέτοιου είδους απαντήσεις, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί θεωρείτε ότι το καλάθι θα είναι άδειο και ότι θα πάμε σε βάθος χρόνου για να πάρουμε απαντήσεις. Ναι, δηλαδή το βλέπω δύσκολο σε 3-4 μέρες να έρθει ο Υπουργός, εκτός και αν έχει προετοιμαστεί που ήρθε να κάνει μια διαρευνητική τώρα, και επειδή κατεβαίνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, και επειδή η δεύτερη θεματολογία του συνεδρίου που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, δύο είναι οι θεματολογίες, η δεύτερη έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, αυτή η δεύτερη θεματολογία θέλει να το εξειδικεύσει. Ναι, θα την εξειδικεύσει και κάτι θα ανακοινώσει. Αν ανακοινώσει και αν εξειδικεύσει, θα τον χειροκροτήσουμε και θα βγάλουμε και το καπέλο μας. Αν όμως... Αυτό όμως δεν το ξέρουμε. Εγώ κρατάω την επιφύλαξή σας. Να ρωτήσω επίσης τι θα γίνει με την Τσικουδιά, παρά του ότι θεωρούνται κάποια θέματα ότι έχουν τελειώσει, όπως λένε κάποιοι. Άφησε ελπίδες ότι, ξέρετε, μπορεί να επανεξεταστεί το θέμα. Το πιστεύετε αυτό? Ο υπουργός άφησε ελπίδες. Να σας πω τι έχει γίνει με την Τσικουδιά. Με την Τσικουδιά έγινε ένα χειρισμός 50-50. Τι σημαίνει το 50-50? Το φορολογικό το λήξανε, το θέμα είναι ότι δεν λήξανε το εμπορικό. Και τι σημαίνει εμπορικό? Για να πάρουμε το όνομα Τσικουδιάς, όπως έχει φτιαχτεί ο φάκελος, ο Πούγουε Τσικουδιά Κρήτη, πρέπει η Τσικουδιά μας να εμφιαλώνεται. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα που έπρεπε να έχουμε μελετήσει λίγο καλύτερα. Με τον τρόπο το φορολογικό αυτή τη στιγμή, έτσι που το φτιάξανε, δεν εμφιαλώνεται η Τσικουδιά στο μπουκάλι, επομένως δεν μπορούμε να έχουμε την ονομασία Τσικουδιά. Εκεί όμως υπάρχουν κάποια παραθυράκια, θεωρώ εγώ, με λίγη καλή βούληση και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών, μπορεί να δοθεί η λέξη Τσικουδιά, αλλά να συνοδεύεται και με κάτι άλλο. Δηλαδή παραδοσιακή Τσικουδιά Κρήτης, όχι Τσικουδιά Κρήτης. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ? Βέβαια. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο. Δηλαδή, αν έτσι το λέτε απλά, λέω ότι είναι και πολύ καλύτερο. Ακούγεται και πολύ καλύτερα. Μπράβο. Τα καζάνια μας είναι παράδοση, είναι ιστορία μας, είναι πολιτισμός. Μέσα από εκεί, χρόνια τώρα. Είναι φανταστώ ότι αυτά τα παράθυρα θα τα ανοίξετε ανοίγοντας τους τα μάτια, κύριε Χιλιτζάκη. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα τώρα που τους λέμε, αλλά. Ξέρετε, άλλο να μιλά σε ένα δικηγόρο, άλλο σε ένα αγρότη, άλλο σε ένα οικονομολόγο. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, ανοίξτε τα μάτια τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιλιτζάκη. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα να δούμε τι θα ανακοινώσει όταν θα ξανακατέβει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ηρακλείου, τον κύριο Μύρωνα Χιλιτζάκη. Καλημερίζω τον πρόεδρο των μελισσοπαραγωγών, όπως επίσης και αντιπρόεδρο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, τον κύριο Κώστα Λεονταράκη. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Συναντηθήκατε κι εσείς με τον κύριο Γιώργαντα. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, τι, κύριε Λεονταράκη? Εμείς εκθέσαμε τα προβλήματα της μελισσοκομείας αυτή τη στιγμή, που είναι όπως όλου του κόσμου, απλά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας. Αυτή τη στιγμή η ζάχαρη είναι στο έλεος της εσχροκέρδειας, έχει διπλασιαστεί η τιμή, το κόστος έχει εκτοξευτεί και λόγω πετρελαίου. Το ευχάριστο με το Υπουργείο είναι ότι έχουμε ανταπόκριση με μια πολύ ωραία συνεργασία με τον κύριο Πτσεδίκογλου μέσω της Ομοσπονδίας αυτού, για τα θέματα που απασχολούν τη μελισσοκομεία. Δείχνουν σημάδια ότι η μελισσοκομεία θα αρχίσει να υπάρχει στα αγροτικά δρόμενα και δεδομένα. Αργήσανε, ναι, μεν, μακάρι έτσι να συνεχίσουν, έτσι. Μακάρι, το εύχομαι, αλλά δεν θα το αφήσουμε κι εμείς. Θα πιέζουμε και νομίζω με τη μικρή μας πίεση αυτή που κάνουμε πανελλαδικά, έχουμε ανταπόκριση από το Υπουργείο. Τώρα, όσο αφορά την εσχροκέρδεια, ήταν για μένα, θα τη χαρακτήριζα μια κουβέντα του ποδαριού. Ήρθε ο κύριος Γιωργαντάς εδώ αυτή τη στιγμή, το χαρακτηρίζω σαν κυματοθράφτης του κυρίου Μητσοτάκη που θα έρθει το Σάββατο στην Κρήτη. Εμείς αυτή τη στιγμή, η μελισσοκομεία της Κρήτης απαιτεί ακαριές κινήσεις. Ο κύριος Γιωργαντάς μας είπε ότι θα υπάρχουν μηχανισμοί, ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι γνωρίζουμε εμείς
στην πραγματικότητα ότι είναι υποστελεχωμένοι, να ελέγξουν την σφροκέρδεια της αγοράς. Η Ομοσπονδία έχει απευθύνει έγγραφα τη διαμαρτυρία της για την επικινδυνότητα της σφροκέρδειας στον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος δεν μας έχει απαντήσει επίσημα ακόμα. Ο κύριος Γεωργαντάς μας είπε ότι σε συνεργασία με τον κύριο Άδωνη θα ελέγξουν την αγορά και θα βγάλουν εντός εισαγωγικών στον τάκο τα ονόματα των επιχειρήσεων που εσχροκερδούν. Ωστόσο, αυτό εμάς δεν μας λέει τίποτα. Εμάς αυτό δεν μας λέει τίποτα. Δεν έχω καταλάβει, πώς συνδέεται όλο αυτό. Κυρία Άγγελα, σαν να καίγεται το σπίτι σου και να σου λένε περίμενε να δημιουργήσω ένα πυροσβεστικό σώμα. Κύριε Λονταράκη, στάσου ένα λεπτό. Γιατί εσύ μπορεί να τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εγώ με λυσοκόμους δεν είμαι και δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Όταν λέτε ότι ξέρετε, αυτή την ώρα χρειάζεται ακαριές κινήσεις βοήθειας με λυσοκομεία στην Κρήτη και πάτε αμέσως στην εσχροκέρδεια και στη ζάχαρη, εγώ δεν κατάλαβα πώς αυτό το συνδέεται. Να σας πω καταρχήν για να μην παρεξηγηθεί ο κόσμος. Η ζάχαρη από το μελισσοκόμο χρησιμοποιείται σαν επεξεργάσιμη ύλη, είναι πρώτη ύλη για να κάνουμε ζαχαρόπαστες να συντηρήσουμε τις μέλισσές μας. Το Υπουργείο έκανε ένα καλό και μας τη χαρακτήρισε σαν ζωοτροφή, επιτέλους. Αυτή τη στιγμή η ζάχαρη γνωρίζουμε στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ τύπου Κασενκάρι που δίνει τη ζάχαρη στα 80 λεπτά. Είναι από συμφωνίες, γνωρίζουμε πολύ καλά, που κλείνονται από το φθινόπωρο προπληρωμένες για να καλύψουν όλη τη σεζόν, στα 80 λεπτά και στα 75 που λέτε, με πλαφόν. Δεν ξέρω ποιος το δημιούργησε το πλαφόν, είναι υπουργική απόφαση, γι' αυτό δεν ξέρουμε γιατί έχει γίνει αυτό το πράγμα. Έχουν επιτάξει με λίγα λόγια τα αποθέματα. Υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας, υπάρχει πρόβλημα επάρκειας. Και αυτή τη στιγμή οι έμποροι της Κρήτης, οι οποίοι προμηθεύονται από τους καρχαρίες, από τις γαλλογερμανικές, γιατί εκεί καταντήσαμε. Ναι, μην αναφέρετε όμως και πολλά σε ό,τι έχει να κάνει. Κύριε Λονταράκη, μισό λεπτό. Το 1.30. Ναι, ακούστε, εσείς θέλετε να πείτε τα δικά σας, πείτε τα στον κύριο Γεωργαντά, αλλά δεν θέλω προσοχή. Μην μου αναφέρετε επωνυμίες, έτσι. Όχι, δεν έτσι, το κάνω. Ωραία, ποτέ, όχι, ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, και έτσι λέτε ότι γυρίζει γύρω-γύρω αυτό το παιχνίδι με τελικό θύμα τον μελισσοπαραγωγό αυτή την ώρα. Γιατί πληθυσμό μιλάμε αυτή την ώρα στην Κρήτη? Στην Κρήτη υπολογίζουμε ότι μπορεί να είναι να απασχολούνται με τη μελισσοκομεία 4.000 οικογένειες και οι μισές να είναι ακριβώς επαγγελματίες επιτοπλίστων. Ούτε ελιές, ούτε αμπέλια, ούτε δημοσίου υπαλλήλοι. Τώρα αυτή τη στιγμή ο επαγγελματίας τσέγεται. Να διευκρινίσω κάτι. Ότι η ζάχαρη αυτή τη στιγμή που τροφοδοτούμε εμείς τη μέλισσα με ζαχαρόπαστα είναι για να συντηρήσουμε τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται αυτή τη στιγμή για να πάμε στην καλοκαιρινή νομή, στο θυμαρίσιο μέλι. Mm. Καταλάβατε? Μάλιστα. Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Η μέλισσα αυτή τη στιγμή όταν θα λιμοκτονήσει, που οι μέλισσες ήδη λιμοκτονούν, ναι, έχει την ιδιότητα και αυτοκτονεί μέσα στο ίδιο της το κελί. Απορροφάει ό,τι έχει το κελί μέσα η ανθραφή και μένει εκεί και αυτοκτονεί. Άρα χάνουμε το ζωικό μας κεφάλαιο. Όταν χάσουμε το ζωικό κεφάλαιο πολύ δύσκολα επανέρχεται. Η ζημιά δεν αποζημιώνεται από πουθενά. Από πουθενά. Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς θέλουμε ακαριές συνήθειες αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό που καταλάβατε είναι ότι είναι διατεθειμένοι να κάνουν κάτι τέτοιο παρά τα θετικά λόγια που είπατε για τον Υφυπουργό, τον κύριο Κεδίκογλου, ότι γενικότερα η ηγεσία του Υπουργείου μπορεί να ανταποκριθεί πάνω σε αυτό το οποίο ζητάτε? Θα το δούμε, αν και δεν νομίζω ότι έχουμε το περιθώριο της αναμονής. Το έχουμε θίξει το θέμα τουλάχιστον 10 μέρες τώρα με το φαινόμενο αυτό. Τώρα είναι στο πικ του, πιστεύω. Αν ανέβει λίγο ακόμα, εμείς είμαστε έτοιμοι για εξέγερση. Γιατί χάνουμε αυτή τη στιγμή την περιουσία μας. Είμαστε όλοι νέοι άνθρωποι μέσα στη μελισσοκομεία και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Μιλάτε για 2.000. Από ένα τρομερό καύσωνα πάρα πολλές μέλισσες. Ναι. Μας λαιλατίσαν οι σφίγγες και οι σβούροι. Ούτε αυτό αποζημιώνεται από τον κύριο Ελγά. Και αυτή τη στιγμή είμαστε έρμεο των καιρικών φαινομένων. Είχαμε παρατεταμένη κακοκαιρία. Η φύση έφυγε, η ανθοφορία. Και δεν μας έμεινε τίποτα άλλο από το να συντηρήσουμε τις μέλισσες λοιπόν, μέχρι το καλοκαίρι. Κρατάω αυτά που λέτε. Περιθώρια αναμονής δεν υπάρχουν. Θα πρέπει τώρα να βρεθούν οι λύσεις. 2.000 κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμοι στην Κρήτη, στο σύνολό σας ή για την Ανατολική Κρήτη μιλάτε? Για το σύνολο μιλάω και να πω ότι για το σύνολο και 4.000 είναι... όλοι μαζί με τους ετεροεπαγγελματίες, θέλετε να πείτε.
Φυσικά, οι οποίοι τα αεροπαγγελματίες, εντάξει, και αυτοί έχουν ένα εισόδημα. Έχουν ακριβώς και κάνουν τη δική τους την προσπάθεια. Όταν λέτε ότι βρίσκεστε αυτή την ώρα ουσιαστικά η Πατμόν, εννοείται ότι πάτε σε κινητοποιήσεις. Ναι, είμαστε σε πολύ σοβαρή σκέψη. Αυτή τη στιγμή να πάμε σε κινητοποιήσεις Παγκρίτια. Το συζητάμε μεταξύ μας, το ζεσταίνουμε, αλλά δεν βλέπουμε και άλλο τρόπο πίεσης. Μάλιστα. Ο μόνος τρόπος που μας έχει μείνει σε όλη αυτή τη λέλαπα που ζούμε, τι ρεύματα θέλετε, τους υπόλοιπους λογαριασμούς, έσοδα δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση δεν μπορώ να καταλάβω ποιον κυβερνάει. Πρέπει να τους παραπέμψουμε σε ένα λεξικό, να καταλάβουν το τι σημαίνει υπουργός, το τι σημαίνει πρωθυπουργός. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατώ τις παρατηρήσεις σας. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεονταράκη. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα.